Λοιπόν, καλησπέρα σας. Εγώ θα σας αναφέρω λίγα λόγια για τη μευτική προσέγγιση στη κεσαρική τομή στον 21ο αιώνα και ειδικότερα τι κάνουμε στο δικό μας χώρο, στο ΙΑΣΟ. Με απλά λόγια, η κεσαρική τομή είναι μια τεχνική τεχνητού τοκετού, κατά την οποία πραγματοποιείται η χειρουργική τομή στην κοιλιακή χώρα της Αιγαίου και στη μήτρα για να γεννηθεί ένα ή περισσότερα νεογνά. Παλαιότερα, αποτελούσε την έσχατη λύση όταν ο φυσιολογικός τοκετός παρουσίαζε κινδύνους για την υγεία και τη ζωή της Αιγαίου και του εμβρίου. Ωστόσο, στις μέρες μας, πολλές γυναίκες αποφασίζουν να γεννήσουν με κεσαρική τομή, ακόμα και αν δεν συντρέχει κανένας σοβαρός λόγος για να υποβληθούν σε κεσαρική τομή. Οι λόγοι είναι πολλοί και έχουν αναφερθεί από τους προηγούμενους ομιλητές. Η κεσαρική τομή στον 21ο αιώνα έχει αλλάξει σε πολλούς τομείς. Είναι ο μειωμένος χρόνος χειρουργικής επέμβασης, η επισκληρή δυσαναισθησία, η γρήγορη κινητοποίηση της λεχοίδας, η αφαίρεση ουροκαθετήρα και ορορού ορισμένες φορές και από το χώρο της ανάνυψης, καθώς και η γρήγορη και ελεύθερη αισίτηση. Οι μέσοι του χειρουργείου έχουν καθοριστικό ρόλο στην παροχή φροντίδας στις γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε κεσαρική τομή και στα νεογνά τους. Γίνεται άμεση ενημέρωση στην επίτοκο όσον αφορά τις ιατρικές και νοσηλευτικές πράξεις και μπορεί να συμμετέχει και η ίδια. Παρακολουθείται και ενημερώνεται σε όλη τη διάρκεια της επέμβασης από όλη τη χειρουργική ομάδα. Λόγω επισκληριδίου αναισθησίας, η μητέρα παίρνει το μωρό αγκαλιά αμέσως μετά την ανάνυψη νεογνού και εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Έτσι, έχουμε άμεση επικοινωνία, μπορεί να θυλάσει και να έχει την επαφή δέρμα με δέρμα με το μωρό της. Η πρώιμη επαφή δέρμα με δέρμα μεταξύ μητέρας και νεογνού πρέπει να ενθαρρύνεται καθώς βελτιώνει τις δεξιότητες και τη συμπεριφορά της μητέρας απέναντι στον νεογνό, επάγει θετικά αποτελέσματα όσον αφορά στο μητρικό θυλασμό και τις αντιλήψεις της μητέρας, ενώ ελαττώνει το κλάμα του νεογνού. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει θυλασμό την πρώτη ώρα ζωής του νεογνού. Στο ΙΑΣΟ έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο. Οι γυναίκες πλέον με κεσαρική τομή μπορούν να θυλάσουν στον χώρο ανάνυψης, εάν το επιθυμούν. Και είναι και στόχος μας. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εγγύων είναι ενημερωμένο. Γνωρίζει τι θα αντιμετωπίσει και ορισμένες φορές έρχεται και με συγκεκριμένες απαιτήσεις. Επίσης, αναφέρω ότι έχει αυξηθεί το ποσοστό των γυναικών με κεσαρική τομή που επιθυμούν αποκλειστικό θυλασμό και rooming in. Από προσωπική εμπειρία, σας αναφέρω την επιθυμία απέτηση μιας επιτόκου. Μιας επιτόκου διδύμου κοιήσεως προς κεσαρική τομή, η οποία κατά την παραλαβή και ταυτοποίησή της μας ενημέρωσε ότι επιθυμούσε όση ώρα θα έμενε στην ανάνυψη να έχει αγκαλιά και να θυλάζει και τα δύο της μωρά, εφόσον ήταν καλά στην υγεία τους. Πριν της προλάβουμε να της δώσουμε απάντηση, μου υπενθύμησε ότι τα μωρά και το σώμα της της ανήκουν, γι' αυτό και η αίτησή της είχε μεγαλύτερη βαρύτητα. Και γι' αυτό είχε ερωτήσει και ήξερε αν μπορούσε να γίνει σε κάποια άλλα μευτήρια ή αυτό. Φυσικά έκανε κεσαρική η γυναίκα αυτή, έκανε επισκληρίδιο, πήρε τα μωρά της όση ώρα στην ανάνυψη και έγινε η επιθυμία της. Επειδή οι καιροί αλλάζουν και οι γενικότεροι απαιτήσεις των γυναικών είναι διαφορετικές, πρέπει και εμείς να προσαρμοζόμαστε και να λυσόμαστε σύμφωνα με τα γενόμενα. Τελειώνοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι με σκοπό τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών υγείας και σε άμεση συνεργασία με την νοσηλευτική διεύθυνση, μέσω ερωτηματολογίων παρακολουθούμε τους δείκτες ικανοποίησης και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τα αποτελέσματα που παίρνουμε είναι πάρα πολύ καλά. Αυτό βέβαια φαίνεται και άμεσα από την επικοινωνία μας με τις γυναίκες, τόσο στον χώρο του χειρουργείου όσο και στον χώρο της ανάνυψης. Τελειώντας, σας αναφέρω ότι η επίτοκος έχει για όλους εμάς τους επαγγελματίες υγείας πρωταρχικό ρόλο και προσπαθούμε καθημερινά γι' αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ.